Πάμε τώρα στο Δήμο της Κομωτινής, εκεί όπου το Σάββατο θα γίνει μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση, την οποία διοργανώνει φυσικά ο Σύλλογος Ελλήνων, ο Σύλλογος Ευρυτών Ροδόπης. Μαζί μας τηλεφωνικά φιλοξενούμε τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Χατζιπέμου, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για αυτή την εκδήλωση, η οποία θα γίνει, όπως είπα, το Σάββατο στις 7 η ώρα το απόγευμα, στο κεντρικό αμφιθέατρο του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου της Θράκης. Κύριε Χατζιπέμου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ που σήμερα είσαστε κοντά μας για να προβάλλουμε αυτή σας την εκδήλωση και δώστε μας έτσι 2-3 περισσότερες πληροφορίες του τι θα παρακολουθήσει κανείς εάν συμμετάσχει σε αυτή την εκδήλωση. Η εκδήλωση λέγεται «Ταξίδι στον χρόνο και την παράδοση». Είναι μια προσπάθεια διαμόρφωσης ενός οπτικοακουστικού θεάματος από τη μεριά του Συλλόγου Ευρυτών, έχοντας ως βάση την παράδοση της Θράκης. Το οπτικό μέρος περιλαμβάνει και υλικό φωτογραφικό των αρχών του 20ου αιώνα από τις περιοχές της Ανατολικής Θράκης, Ανατολικής Ορομιλίας και από τη Δυτική Θράκη, από την ευρύτερη Θράκη δηλαδή, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και ένα μικρό αφιέρωμα για τη Μικρά Ασία και την προσφυγιά. Μας ενδιαφέρει δηλαδή να δώσουμε ένα στίγμα για την προσφυγιά περισσότερο και γι' αυτό προχωρήσαμε και στην διαμόρφωση ενός μικρού αφιερώματος για τον ξεριζωμό από τη Μικρά Ασία. Μάλιστα. Πρόκειται δηλαδή για με παραδοσιακή μουσική, με το παραδοσιακό συγκρότημα Οδρύσες, μια εξαμελή παραδοσιακή ορχήστρα, και ταυτόχρονα χορευτές του Συλλόγου θα παρουσιάζουν χορούς από αυτές τις περιοχές. Επίκεντρο λοιπόν είναι η παράδοση της Θράκης και όχι μόνο, αλλά η παράδοση όμως, κύριε Χατζιπέμου, και εσείς το ξέρετε πάρα πολύ καλά γιατί ασχολείστε χρόνια με την ιστορία αυτού του τόπου, είναι πολύ σημαντικός παράγοντας να μένει ζωντανή η παράδοση, ακέραια. Την έχουμε ανάγκη αυτές τις ημέρες, τις δύσκολες που διανύει η χώρα μας, γιατί η παράδοσή μας είναι η ιστορία μας και δεν θα πρέπει να την ξεχνάμε. Σαφέστατα αποτελεί τον μπούσουλά μας. Χωρίς την παράδοση δεν ξέρουμε πού βαδίζουμε και πού πηγαίνουμε. Και ξέρετε, το λέω όλο αυτό. Και συγγνώμη σας διακόπτω, κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη σας διακόπτω και το λέω όλο αυτό, διότι σε μία περίοδο που κλονίζονται τα πάντα γύρω μας, έτσι, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την ιστορία μας. Είναι ευχάριστο ότι παρατηρούμε μία στροφή στους συλλόγους, ιδίως έτσι τους συλλόγους διατήρησης των παραδόσεων. Και το βλέπουμε αυτό όχι μόνο στην Κομωτινή αλλά και στην περιοχή του Εύρου. Και είναι πάρα πολύ ευχάριστο να βλέπουμε νέους ανθρώπους να πλαισιώνουν τέτοιους συλλόγους και να προσπαθούν όλοι μαζί συλλογικά να αναδείξουν την παράδοση και την ιστορία αυτού του τόπου. Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, σαν εξέλιξη θετικότατη. Ίσως αυτό να είναι και το μόνο θετικό το οποίο έχουμε εν ώψη της οικονομικής κρίσης στην οποία διανύουμε. Αυτό ξαναπείτε το. Το Σάββατο λοιπόν στις 7 η ώρα στο κεντρικό αμφιθέατρο της νομικής σχολής, έτσι δεν είναι, του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, η εκδήλωση. Στο κεντρικό αμφιθέατρο της Πανεπιστημίου Πόλης. Πανεπιστημίου Πόλης, συγγνώμη, καλά κάνατε και με διορθώσατε. Ναι. 7 η ώρα λοιπόν το απόγευμα, η παράδοση στο επίκεντρο, μια εκδήλωση που τη διοργανώνει ο Σύλλογος Ευρυτών της Ροδόπης, ένα σύλλογος και πρέπει να το πω αυτό, κύριε Χατζιπέ, για να κλείσουμε, που μας έχει συνηθίσει σε τέτοιου είδους δράσεις, διότι πραγματικά φροντίζεται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου να δραστηριοποιείστε εντόνως, θα έλεγα. Μπορούμε να πούμε ότι ο Σύλλογος Ευρυτών Ομού Ροδόπης είναι από τους πλέον δραστήριους της περιοχής και συγκριτικά έχει τουλάχιστον μια πληθώρα δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων ικανή να τον εντάξει στους λεγόμενους εντός εισαγωγικών μεγάλους συλλόγους της περιοχής. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία εύχομαι στην εκδήλωση. Όλοι οι Θρακιώτες, εγώ θα μπορούσα να το διευρύνω, μπορούν να έρθουν, να παρακολουθήσουν, να μάθουν, να ενημερωθούν αλλά και να περάσουν καλά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Λοιπόν, και στην Κομωτινή θα παραμείνουμε για λίγο ακόμα, καθώς η αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή του Δήμου Κομωτινής, συνεργασία όπως είπαμε το Δήμο της Κομωτινής, πραγματοποιεί συνέδριο με θέμα «Αηφόρος ποιοτική ανάπτυξη του κοινού τουριστικού προϊόντος της διασυνοριακής περιοχής», το παράδειγμα του Δήμου Κομωτινής. Το συνέδριο θα γίνει το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου στις 10 η ώρα το πρωί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Η κυρία Όλγα Τσετινέ, που είναι η πρόεδρος της εταιρείας, της αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρείας, θα μας μιλήσει αμέσως τώρα, καθώς σήμερα προηγήθηκε και μια σχετική συνέντευξη τύπου, προκειμένου, κυρία Τσετινέ, αφού σας καλησπέρα και σας ευχαριστήσω, να ενημερώσετε το κοινό για το τι περιλαμβάνει το συνέδριο αυτό και ποιες θα είναι οι βασικές του δράσεις. Καλησπέρα σας. Το συνέδριο που διεξάγεται στην Κομωτινή το Σάββατο
Είναι στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Ταφικής Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας 2007-2013 με τίτλο «Κοινοτόμο και περιβαλλοντικά φιλικό δίκτυο για την ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας» με τον συμβουλευτικό τίτλο «Green Spots». Η εταιρεία Καραθοδωρής είναι ο επικεφαλής εταίρος αυτού του προγράμματος, ναι, το οποίο ξεκίνησε το Μάρτιο του 2012 και στην οποία συμμετέχουν άλλοι τρεις εταίροι από τη Θράκη και άλλοι τρεις εταίροι από τη Βουλγαρία. Ο τουρισμός λοιπόν κατά βάση στο επίκεντρο, κυρία Τσετινέ, και ο Δήμος της Κομωτινής και η εταιρεία βεβαίως προγραμματίζουν μία σειρά από δράσεις και μάλιστα διάβασα, αν δεν κάνω λάθος, ότι στο πλαίσιο του συνεδρίου θα προβαίνεται και σε μία ακόμη προσπάθεια. Το Μουσείο για παράδειγμα Αστικού Πολιτισμού, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και το Μουσείο του Καραθεδωρή θα παραμείνουν ανοιχτά το Σάββατο, έτσι, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 η ώρα και από τις 6 μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ. Ναι, ναι. Σε μια προσπάθεια έτσι περισσότερη, θα έλεγα, περισσότερο εμπλουτισμού αυτής σας της προσπάθειας. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια του προγράμματος που είναι το Green Spots, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα που ενισχύει την επιχειρηματικότητα αλλά και τον επανασχεδιασμό ενός κοινού τουριστικού προϊόντος όλης της περιοχής παρέμβασης, που είναι η Θράκη και η Βουλγαρία προς το παρόν, είναι η προσπάθειά μας είναι να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα εργαλεία ώστε να μπορέσουμε να ενδεικνύσουμε και ένα στρατηγικό σχεδιασμό για το Δήμο Κομωτινής σαν μια ανάδειξη περιοχής μας σε αεφόρο τουριστικό προορισμό, δηλαδή έναν τουριστικό προορισμό το οποίο είναι φιλικό προς το περιβάλλον και προσβάσιμο σε όλους. Μέσα λοιπόν σε αυτή την προσπάθεια και σε όλο αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος Κομωτινής θα παρουσιάσει και το επιχειρησιακό του σχεδιασμό για την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου Κομωτινής και θα μείνουν ανοιχτά τα μουσεία μας, γιατί οι καλεσμένοι μας και οι ομιλητές μας είναι πολλοί, οι οποίοι ασχολούνται ειδικά με τα τουριστικά πακέτα, τον τουριστικό προορισμό, το marketing του τουρισμού και το branding της περιοχής. Μάλιστα. Λοιπόν, όλα αυτά και πολλά περισσότερα φυσικά θα συμβούν το Σάββατο, όπως είπαμε, στις 10 η ώρα το πρωί, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης. Και βεβαίως θα ήταν πολύ χρήσιμο, κυρία Τσετινέ, να έχουμε μια εκ νέου τηλεφωνική επικοινωνία για το αποτέλεσμα αυτού του συνεδρίου, γιατί το αποτέλεσμα μετράει, έτσι. Το τι τελικά θα προταθεί από την πλευρά των αρμοδίων και τι μπορεί να γίνει πράξη. Λοιπόν... Φυσικά εννοείται ότι θα πρέπει να έχουμε ένα briefing μετά το συνεδρίο, γιατί ανάμεσα σε αυτές τους εταίρους που συμμετέχουν στο